σημερινή κινητοποίηση. Αφορμή της σημερινής κινητοποίησης είναι και το μήνυμα που περνάει και το πανό το οποίο έχουμε αναρτήσει, ότι θέλουμε επιτέλους μια αστυνομία η οποία θα ασχοληθεί με τον ρόλο της, ο οποίος είναι η ασφάλεια του πολίτη και η καταπολέμηση της εγκληματικότητας, και έτσι μια αστυνομία η οποία θα χρησιμοποιείται για όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα αυτού του τόπου και θα ρίχνεται στη σειρά όποτε υπάρχει πρόβλημα. Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό ζούμε μια απίστευτη χρησιμοποίηση. Μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης την τελευταία εβδομάδα έχουμε επίθεση με παράταση στο τμήμα ασφαλείας Λευκού Πύργου. Επίθεση με πέτρα στο αστυνομικό τμήμα Πηλέας. Επιχειρήθηκε επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Θερμαϊκού. Έγινε επίθεση με πέτρες από νεαρά άτομα σε περιπολικό το οποίο πήγε για συγκέντρωση ατόμων. Και αποκορύφωμα ήταν η επίθεση σε συνάδελφό μας στην οικία του με γκαζάκια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Σίγουρα η στοχοποίηση αυτή δεν θα λυθεί όταν εκλεγμένοι βουλευτές από το βήμα της Βουλής μας αποκαλούν φασιστοειδή και ασκέρια εγκληματιών, ούτε όταν εκλεγμένοι βουλευτές, όταν έσπασε διαδηλωτής κλίδα αστυνομικού, είπαν ότι και οι ίδιοι στη θέση του το ίδιο θα έκαναν. Θα πρέπει επιτέλους όλα τα πολιτικά κόμματα να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να αποφασίσουν ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης της αστυνομίας και τι αστυνομία θέλουν. Εμείς προσωπικά, σαν Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο όπως συμβαίνει από όλους, αλλά και με σειρά προτάσεων. Ήμασταν αυτοί οι οποίοι καταθέσαμε την πρόταση για τις κάμερες. Θέλουμε να ελεγχόμαστε, θέλουμε να υπάρχει το οπτικοακουστικό υλικό, ώστε να βλέπετε όλη η κοινωνία να βλέπει το πώς αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί τους πολίτες και πώς αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί από τους πολίτες.